Στο Ιόνιο Πέλαγος, ανάμεσα στα υπόλοιπα εξωτικά νησιά, υφίσταται η Κεφαλονιά. Όχι μόνο εξαιτίας της ταινίας «Το Μαντολίνο» του Λοχαγού Κορέλη, αλλά κυρίως λόγω της ομορφιάς του νησιού. Αρχοντικές πόλεις, υπέροχα αξιοθέατα, η Κεφαλονιά με τις συναρπαστικές παραλίες και τα καταπράσινα βουνά υπήρξε πάντα άκρος δημοφιλής προορισμός. Οι κατοικοί της Γλετζέδες, Γελαστή, Εξωκαρδιά, νησί μεγάλων ποιητών, συγγραφέων, μουσικών. Οι κοσμοπολίτικες παραλίες, τα γραφικά χωριά, οι πανέμορφοι φυσικοί σχηματισμοί του νησιού κάνουν την Κεφαλονιά έναν προορισμό που αξίζει να εξερευνήσετε. Η Κεφαλονιά ή αλλιώς Κεφαλινία είναι ένα νησί του Ιωνίου Πελάγους και ανήκει στα Επτάνησα. Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο και πιο ορεινό νησί των Επτανήσων. Είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες της, τα ιστορικά μνημεία, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της. Επίσης, είναι πατρίδα του ποιητή Νίκου Καβαδία. In Cefalonia, several beaches stand out for their cosmopolitan atmosphere and amazing beauty. Additionally, the capital of Cefalonia is Argostoli. It is a beautiful town located along the western shores of the picturesque bay of the same name. What do you know about Argostoli? Spacious squares, paved pedestrian streets, fine public buildings and traditional houses make up the image of the Argostoli city. It also has important religious monuments, such as the Metropolitan Church of Panagia and the Church of Agios Spyridon. In addition, the beach of Argostoli with its pebbles and the bust of the poet Nikos Kavadias is one of the well-known spots of the city. Στην Κεφαλονιά, η θρησκευτική παράδοση και η πίστη είναι βαθιά ριζωμένες και αυτό φαίνεται από τα πολλά και σημαντικά μοναστήρια που βρίσκονται στο νησί. Σημαντικά μοναστήρια όπως η Μονή Αγίου Γερασίμου, Μονή Άτρου, Μονή Αγίου Ανδρέα Μιλαπηδιάς αποτελούν κέντρα πνευματικής ζωής και πολιτισμού. Στο μεταξύ, την πρόοδο των εργασιών αναστήλωσης στο καθολικό της παλαιάς Μονής Σισίων έλεγξαν ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Κωνσταντάτος, καθώς και η Διεύθυνση της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η πρόοδος των εργασιών είναι μεγάλη. Αμέσως μετά τον εορτασμό του ακαθίστου ύμνου στην Ιερά Μονή Σισίων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλινίας Δημήτριος, ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, καθώς και η Διεύθυνση της Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισκέφθηκαν το παλαιό μοναστήρι και είδαν την πρόοδο των εργασιών αναστήλωσης στο παλαιό καθολικό. Οι εργασίες ξεκίνησαν έπειτα και από οριστική έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του καθολικού της παλαιάς Μονής Σισίων, όπου άνοιξε ο δρόμος για τη διάσωση του ιστορικού αυτού μνημείου της Κεφαλονιάς. Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και μέρημνα της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τη γενναιόδορη χορηγία του Μαρτίνου από ομάδα μελετητών με επικεφαλής την αρχιτέκτονα κυρία Χλέπα. Το Ορθόδοξο Μοναστήρι Παναγία των Σισίων υπήρξε ένα σημαντικό ανδρικό κοινόβιο που στελέχωσε την Εκκλησία της Κεφαλονιάς με εξαίρετους κληρικούς. Η ονομασία Σίσια κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί παραφθορά της λέξεως Ασίζη. Η εφαίστεια εικόνα της Μονής ονομάζεται Παναγία των Σισίων και είναι έργο του 15ου αιώνα. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η Βυζαντινή πριγκίπισσα και μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του Γεωργίου, Θεοδόρα Παλαιολογίνα, εχώρισε το 1520 το μοναστήρι προς τον ιερέα Λουκά Τζερδόπουλο και προς τον Καλόγερο Δομέτιο. Οι καντάδες είναι μια παραδοσιακή μορφή τραγουδιού που ανθίζει στην Κεφαλονιά και άλλα νησιά των Επτανήσων, αποτελούν μέρος της τοπικής κουλτούρας και συχνά ερμηνεύονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές, γάμους και άλλες ευτυχισμένες στιγμές. Συνήθως ερμηνεύονται από ομάδες καντάδωρων που χρησιμοποιούν μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μαντολίνο και το βιολί. Και για το τέλος θα αναφερθούμε στην υπέροχη ταινία «Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη» που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά. Η αληθινή ιστορία αγάπης ενός Ιταλού λοχαγού παρωτεύτηκε μια Ελληνίδα στην Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στην παραλία Χοργοτά, η οποία είναι γνωστή και ως Γοργοτά, η παραλία του Λοχαγού Κορέλη. Captain Corelli's Mandolin Film, the filming took place at Cefalonia, starring Nicolas Cage and Penelope Cruz. Durante la occupazione italiana di Cefalonia tra una donna greca
e un uomo italiano si svolse una toccante storia di amore che molti credono sia la versa storia descritta nel film Il Mandolino del Capitano Corelli. Nel film il protagonista Nicolas Cage si innamora di Penelope Cruz e la conquista suonando il famoso mandolino. Infatti, il telegrafista italiano Val de Gorno incontrò la greca Elif Ok e la invitò a insegnarle a ballare al ritmo che lui suonava con la sua fisarmonica. I due giovani si innamorarono subito e, nonostante i problemi che dovettero affrontare a causa della guerra, riuscirono a restare insieme. Si ritiene che la storia romantica abbia ispirato persino i registi di Hollywood. Thank you for watching us. Until the next video.